Σήμερα είναι κοντά μας ο Υπουργός Εργασίας, ο Νάσος Ηλιόπουλος. Από το πρωί ήδη έχουμε ξεκινήσει συναντήσεις με δοθεσμούς, με τον Δήμαρχο, με τον Περιφερειάρχη. Υπήρχαν και κάποιες συναντήσεις, επαφές με κοινωνικούς φορείς, με το Σωματείο Αλληλεγγύης, με τους απολυμμένους του συγκροτήματος Καρυπίδη και με τον πρόεδρο, του ΕΔΕ. Για μας πρώτη προτεραιότητα μετά την έξοδο της χώρας από τα μνημόνια και από την Επιτροπή, ιδίως στην περιοχή μας, ιδίως στη Δυτική Μακεδονία, είναι το μεγάλο θέμα της ανεργίας. Και με αυτή την προτεραιότητα την οποία έχουμε βάλει, είναι οι επόμενες κινήσεις, οι επόμενες παρεμβάσεις οι οποίες θα κάνουμε, ώστε αυτό το πράγμα να αρχίσει να αποτυπώνεται στην κοινωνία τα αποτελέσματα τα οποία έχουν. Δίνω το λόγο στον Υπουργό να τοποθετηθεί και από εκεί. Που βρίσκεστε εδώ, επιλέξαμε να κάνουμε ως Υπουργείο αυτή την επίσκεψη στη συγκεκριμένη περιοχή, γνωρίζοντας πάρα πολύ καλά που ερχόμαστε. Και το λέω αυτό, γνωρίζετε ότι πριν από μερικές μέρες ανακοινώθηκε ο συνολικός προγραμματισμός του Υπουργείου Εργασίας για προγράμματα καταπολέμησης ανεργίας μέχρι και το πρώτο τρίμηνο του 19, ένας προγραμματισμός 632 εκατομμυρίων που περιλαμβάνει 85.000 ωφελούμενους. Δόθηκε σε μια συνέντευξη τύπου, αλλά την ίδια στιγμή επιλέξαμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνει αυτή η επίσκεψη στην περιοχή εδώ, γιατί ακριβώς μιλάμε για την περιοχή που αντιμετωπίζει το μεγαλύτερο πρόβλημα της ανεργίας. Είναι πολύ θετική, μάλλον συνολικά, η εξέλιξη αυτή τη στιγμή των οικονομικών μεγεθών και της ελληνικής οικονομίας. Είναι πάρα πολύ κρίσιμο ότι μέσα σε 3 χρόνια έχουμε καταφέρει να μειώσουμε την ανεργία 7% και αυτός ο ρυθμός συνεχίζεται. Όπως δείχνουν όλα τα στοιχεία, έχει κλειδώσει ένας ρυθμός μείωσης που προσεγγίζει και ξεπερνάει το 2% την ανεργία ετησίως. Είναι πολύ θετικό ότι η πλειοψηφία των θέσεων εργασίας που φτιάχνονται στον ιδιωτικό τομέα είναι θέσεις πλήρους και όχι μερικής απασχόλησης. Με βάση τα στοιχεία του Εργάνη, σε σύγκριση με το 2014, μιλάμε για περισσότερες από 300.000 καθαρές νέες θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, με την αναλογία πλήρης μερικής εργασίας να μένει στο 70-30. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι ακόμα δεν υπάρχει πολλή δουλειά να γίνει μπροστά, και νομίζω ότι η συγκεκριμένη περιφέρεια φωτίζει ακριβώς το μέγεθος του προβλήματος. Δεύτερο στοιχείο για μας πάρα πολύ κρίσιμο. Την ίδια στιγμή που αναφερόμαστε για το δικαίωμα στην εργασία, αναφερόμαστε και για εργασία με δικαιώματα. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο, από την πρώτη μέρα ως Υπουργείο Εργασίας δώσαμε μια πάρα πολύ σημαντική μάχη για την επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Δώσαμε μια πολύ σημαντική μάχη για την αύξηση των κατώτατων μισθών και την κατάργηση του υποκατώτατου μισθού, αλλά και μια σημαντική μάχη για να αναβαθμίσουμε και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς και να καταπολεμήσουμε την παραβατικότητα στην αγορά εργασίας, στην αδήλωτη και υποδηλωμένη εργασία. Όλα αυτά τα κομμάτια πλέον δείχνουν ότι αποφέρουν αποτελέσματα. Εδώ όμως υπάρχει και ένα κρίσιμο ζήτημα. Πρέπει να είναι ξεκάθαρο για μας ότι η προσπάθεια που έγινε, ειδικά την περίοδο 2010-2014, η χώρα να οικοδομήσει ένα ανταγωνιστικό οικονομικό πλεονέκτημα πάνω στη φτηνή, ευέλικτη και κακοπληρωμένη εργασία, αποδείχθηκε και κοινωνικά και οικονομικά αποτελεσματικό. Αν η στρατηγική σου είναι ότι θα έχεις πιο ελαστική και πιο φθηνή εργασία από τους υπόλοιπους, στο τέλος της ημέρας θα υπάρχει πάντα κάποιος, ειδικά στην περιοχή που βρισκόμαστε, θα υπάρχει κάποιος που αυτή τη στρατηγική θα την υπηρετεί καλύτερα. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο, τα προγράμματα που ανακοινώσαμε, που στοχεύσαμε ειδικά με την Υπουργό την προηγούμενη εβδομάδα, ήταν προγράμματα κυρίως νέων επιστημόνων. Προγράμματα τα οποία θα έχουν θετικό αντίκτυπο και στην περιοχή στην οποία βρισκόμαστε. Σε αυτό το μήνα, μέχρι τέλος, θα έχει βγει η προκήρυξη για τους 5.500 νέους επιστήμονες στο δημόσιο. Ένα αυτό, και δεύτερον, θα έχει βγει και ο πρώτος κύκλος για τους 10.000 νέους επιστήμονες στην παραγωγή, συγκεκριμένα στην ακροδιατροφή, στη βιομηχανία, στη μεταποίηση και στις νέες τεχνολογίες. Πέρα όμως από τα προγράμματα στο δημόσιο. Όχι. Το ξαναλέμε, το έχουμε πει και στην συνέντευξη τύπου αυτή. Οι 10.000 ξαναλέω είναι στη μεταποίηση, στη βιομηχανία, στην ακροδιατροφή και στις νέες τεχνολογίες. Πέρα από αυτά όμως, και η συζήτηση που κάνουμε με τον Περιφερειάρχη, και νομίζω ότι πολύ σύντομα
θα μπορέσουμε να δώσουμε ένα συγκεκριμένο σχεδιασμό που θα κουμπώνει πάνω στη λογική το πώς μπορούμε να και οι περιφέρειες να παίξουν έναν ενεργητικό ρόλο στην αντιμετώπιση του brain drain. Στοχεύει ακριβώς αυτό, στο πώς μπορούν οι νέοι επιστήμονες να αποτελέσουν τον καταλήτη εκείνο που μετασχηματίζει, όχι απλά αντιμετωπίσει την ανεργία, αλλά μετασχηματίζει συνολικά την παραγωγή. Τελευταία φράση για να πει κάτι και προφανώς να μιλήσει ο Περιφερειάρχης. Από το 2015 μέχρι σήμερα, μέσα από προγράμματα του Υπουργείου Εργασίας στην περιοχή, έχουν ωφεληθεί 4.189 άνεργοι. Μιλάμε για έναν προϋπολογισμό ο οποίος ξεπερνάει τα 20 εκατομμύρια μόνο από το Υπουργείο Εργασίας. Αυτή τη στιγμή, από αυτά τα 20 εκατομμύρια, υλοποιούνται προγράμματα, ακουμπάνε τα 12,6 εκατομμύρια. Και οι συνολικοί ωφελούμενοι, είτε σε προγράμματα κοινοφελούς, είτε σε προγράμματα καταρτήσεων, είτε σε προγράμματα επιδότησης νέων θέσεων εργασίας από επιχειρήσεις στην περιοχή, αυτή τη στιγμή είναι 2.473. Τελευταία φράση για μας, ο διάλογος και ο σχεδιασμός από τα κάτω προς τα πάνω είναι οργανικό κομμάτι του να μπορέσεις να σχεδιάσεις ένα αποτελεσματικό στόχο. Δεν γίνεται, ειδικά για μια περιοχή τόσο ταλαιπωρημένη όσο αυτή στην οποία βρισκόμαστε σήμερα, τα προγράμματα να σχεδιαστούν απλά από μια υπηρεσία στην Αθήνα. Δεν γίνεται να σχεδιαστεί αυτή η διαδικασία χωρίς την ενεργητική συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας και ακριβώς η σημερινή μου επίσκεψη στοχεύει και σε αυτό, να ορίσουμε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και πλαίσιο που μέσα από έναν δομένο και οργανωμένο διάλογο θα καταλήξουμε πολύ γρήγορα και σε συγκεκριμένες ανακοινώσεις. Ευχαριστώ. Στοιχείται από το αρμόδιο Υπουργείο, δηλαδή στοιχείται από το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Οικονομικών, οπότε εγώ δεν μπορώ να πω αυτή τη στιγμή κάτι περισσότερο, δεν είναι στα ζητήματα του Υπουργείου Εργασίας. Μάλιστα. Οι τελευταίες εξελίξεις επιβεβαιώνουν αυτό που έλεγε από την αρχή η ελληνική κυβέρνηση. Ότι το συγκεκριμένο μέτρο, υπενθυμίζω, το οποίο είχε επιβληθεί στα πλαίσια της δεύτερης αξιολόγησης από τη μεριά του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, γιατί θεωρούσε ότι θα υπάρχει υποεκτέλεση, υποαπόδοση στους στόχους, τη στιγμή που και η ελληνική πλευρά και η Κομισιόν, τον τονίζω αυτό, λέγανε ότι όχι, τα πλεονάσματα θα πιαστούν και άρα ήταν ένα μέτρο οικονομικά αχρίαστο, πλέον επιβεβαιώνεται περίτρανα και από το προσχέδιο προϋπολογισμού, αλλά και από το προσχέδιο που κατατέθηκε στην Κομισιόν, ότι το σενάριο βάσης δείχνει ότι μπορεί να πιαστεί το πλεόνασμα χωρίς να γίνουν αυτές οι περικοπές. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, μετά την τελευταία επίσκεψη του Υπουργού Οικονομικών, είπε ότι εμείς δεν παρεμβαίνουμε άλλο. Ποιος είναι ο δημοσιονομικός χώρος που υπάρχει, θα το καθορίσετε εσείς, όπως συμβαίνει για κάθε χώρα. Η μοναδική είναι από τη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου λόγω του πλαισίου του δημοσιονομικής στήριξης. Άρα νομίζω ότι αυτή τη στιγμή πλέον είναι όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι όχι απλά κλείνει θετικά, αλλά κλείνει και χωρίς καμία διαδικασία έντασης ανάμεσα στην ελληνική κυβέρνηση. Προφανώς. Επίσης, ο καινούριος κατώτατος μισθός που θα ισχύει από το Γενάρη θα είναι ένας μισθός ο οποίος θα ισχύει χωρίς εξαιρέσεις. Τι εννοώ χωρίς εξαιρέσεις? Δεν θα υπάρχει ηλικιακή διάκριση που θεσπίστηκε το 2012 ότι κάτω των 25 είναι με τον υποκατώτατο τα 511 ευρώ μετά που είναι αυτή τη στιγμή και ο κατώτατος τα 586. Άρα αυτό είναι το πρώτο κομμάτι. Δεύτερο κομμάτι. Το είπα και εισαγωγικά για να μην δίνονται εντυπώσεις οι οποίες δεν ισχύουν. Προφανώς και την περίοδο της κρίσης και λόγω της τεράστιας ανεργίας υπήρξε μια άνοδος σε ευέλικτες μορφές απασχόλησης. Παρ' όλα αυτά, το μείγμα αυτή τη στιγμή ανάμεσα στη μερική και την πλήρη απασχόληση και μέσα από τα ΑΠΔΕΛΤΑ του ΕΦΚΑ και μέσα από τα στοιχεία του ΕΡΓΑΝΗ είναι σταθερά στο 70-30. Αυτό για να είναι ξεκάθαρο ποια είναι η εικόνα. Τρίτο κομμάτι το οποίο βοηθάει πάρα πολύ, γιατί όταν μιλάμε για μισθούς και για εργασιακές σχέσεις, το βασικό ζήτημα δεν είναι απλά η διαμόρφωση του κατώτατου μισθού. Το βασικό ζήτημα είναι η ύπαρξη ή όχι συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Το γεγονός ότι πλέον κλαδικές συμβάσεις που υπογράφονται από τον νόμο επεκτείνονται, καθίστανται υποχρεωτικές και ισχύει ταυτόχρονα η αρχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης, δηλαδή δεν μπορεί μια επιχείρηση να σπάσει τους όρους της κλαδικής σύμβασης και να έχει χειρότερους όρους, αυτό ήδη δημιουργεί θετικά αποτελέσματα στην αγορά. Τελευταίο παράδειγμα, το γεγονός ότι υπογράφηκε η σύμβαση στους ξενοδοχοϋπάλλους, που αν δεν κάνω λάθος αφορά περίπου 110 με 120.000 εργαζόμενους σε ένα κλάδο, ο οποίος οικονομικά κιόλας πηγαίνει καλά. Αυτό αμέσως έχει πολύ συγκεκριμένα αποτελέσματα. Ένας νέος εργαζόμενος στο συγκεκριμένο κλάδο, ένας εργαζόμενος κάτω των 25, ο οποίος μέχρι χθες μπορεί να πληρωνόταν με τα 511 ευρώ, αυτομάτως πλέον θα πρέπει να αμείβεται με το ποσό που ορίζει η σύμβαση. Και το ποσό που ορίζει η σύμβαση για τον εργαζόμενο στην ανειδίκευτη είναι στα 780 ευρώ. Αυτό είναι πλέον μια πραγματικότητα.
Τελευταία θετική παρέμβαση που θα έχει ο κατώτατος μισθός, γιατί με βάση τα τελευταία στοιχεία, τα οποία μπορεί να έχουν αλλάξει λίγο, αλλά νομίζω ότι ως τάξη μεγέθους εκεί βρισκόμαστε, με βάση τον κατώτατο μισθό σήμερα αμείβεται το 10% των εργαζομένων. Αλλά θα έχει και θετική, θα έχει και θετικό αποτέλεσμα στον κόσμο που αμείβεται, που δουλεύει με μερική απασχόληση. Δηλαδή, όταν δούλευε 4ωρο ή 6ωρο, το ρομίσθιο σου καθορίζεται με βάση τον κατώτατο. Από τη στιγμή που αυξάνεται το κατώτατο και για αυτόν τον κόσμο θα υπάρχει μια θετική εξέλιξη. Το εργαλείο το οποίο αποτελεί πλέον θεσμική μεταρρύθμιση στα χέρια της δημόσιας διοίκησης είναι ότι υπάρχει ο μηχανισμός διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας. Τώρα είμαστε στη διαδικασία της δεύτερης υλοποίησης του μηχανισμού, που πλέον ο μηχανισμός αποκτά και περιφερειακή διάσταση. Και ήδη η ομάδα του Περιφερειάρχη ή του Περιφερειάρχη από την πρώτη στιγμή ήταν από τις περιφέρειες που δείξανε πολύ μεγάλο ζήλο για να προχωρήσει αυτή η διαδικασία και έχουν συμβάλει με πάρα πολύ μεγάλο, με πάρα πολύ θετικό τρόπο. Ο μηχανισμός ήδη σήμερα αποτυπώνει σε επίπεδο κλάδων, σε επίπεδο ειδικοτήτων, αλλά και σε επίπεδο περιφερειακό. Δηλαδή η περιφερειακή διάσταση υπάρχει. Αυτό το οποίο λείπει από το μηχανισμό, και εδώ είναι που τίθεται το κρίσιμο ζήτημα της διαβούλευσης, είναι το ζήτημα των πολιτικών αποφάσεων. Γιατί ο μηχανισμός αποτυπώνει μια δυναμική, αλλά εδώ πρέπει να μπει και η πολιτική απόφαση ότι πέρα από τη δυναμική που αποτυπώνεται και πρέπει να τη λάβουμε υπόψη μας, προς τα πού εμείς θέλουμε να κινηθούμε, τι μπορεί να σημαίνει ένα καινούριο παραγωγικό μοντέλο για την περιοχή στην οποία βρισκόμαστε σήμερα. Επιμένω ότι τέτοια ζητήματα θα ήταν δομικά λάθος να τα απαντάει απλά μια κεντρική υπηρεσία ενός Υπουργείου στην Αθήνα. Αυτά τα ζητήματα, αυτές οι αποφάσεις, αυτές οι απαντήσεις πρέπει να προκύπτουν μέσα από το διάλογο και μέσα από τη δημιουργία ενός κοινού τόπου. Και είμαι σίγουρος ότι πολύ γρήγορα θα έχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα σε αυτή τη κατεύθυνση. Ζητήματα από εργαζόμενους για συγκεκριμένη συνάντηση. Υπάρχει ένα πρόβλημα πολύ μεγάλο με τους πρώην εργαζόμενους, βασικά εργαζόμενους, αλλά τυπικά της πρώην επιχείρησης Καρυπίδη, που ουσιαστικά έχει σταματήσει την οικονομική λειτουργία. Από τη μεριά του Υπουργείου Εργασίας, από την πρώτη στιγμή, είχαμε κάνει πολύ συγκεκριμένες κινήσεις και μέσα και από το ελεγκτικό κομμάτι. Υπενθυμίζω μάλιστα ότι από τη μεριά της Υπουργείου Εργασίας είχαν μπει μια σειρά από πολύ ψηλά πρόστιμα και είχαν γίνει περισσότερες από 70 μηνύσεις και για αυτόφορα, δηλαδή σε περιπτώσεις που δεν είχαν καταβληθεί δώρα. Το είπα και στους εργαζόμενους, το έχει πει και ο αρμόδιος Γενικός Γραμματέας, ο κ. Μεφελούς, το λέω και εδώ. Δυστυχώς, και το λέω πολύ προσεκτικά, δεν υπήρξε η αντίστοιχη αντιμετώπιση από τη μεριά της δικαιοσύνης. Δηλαδή, έχεις μια υπηρεσία που έχει κάνει περισσότερες από 70 μηνύσεις και δεν έχει κινηθεί η διαδικασία από τους εισαγγελείς. Πέρα από αυτά όμως, το θετικό είναι ότι μέχρι τον Φλεβάρι θα έχει ξεκινήσει να τρέχει το πρόγραμμα του Υπουργείου Εργασίας συνολικού κόστους 100 εκατομμυρίων για τους εγκλωβισμένους εργαζόμενους. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο ακριβώς σχεδιάστηκε για να μπορούμε να έχουμε ένα εργαλείο αντιμετώπισης τέτοιων παραδειγμάτων. Δηλαδή, εργαζόμενοι που είναι σε μια επιχείρηση που ενώ δεν έχει κλείσει, δεν τους πληρώνει, δεν έχουν το καθεστώς του ανέργου, δεν μπορούν να έχουν την προστασία που έχει ο άνεργος. Το πρόγραμμα των εγκλωβισμένων θα είναι ένα πρόγραμμα το οποίο θα μπορεί να κάνει αυτός ο εργαζόμενος αίτηση, να μπει σε μια διαδικασία επανακατάρτισης, να πάρει και μια οικονομική στήριξη και θα ολοκληρώνεται με την τοποθέτηση σε μια νέα θέση εργασίας, επιδοτούμενη για ένα διάστημα. Άρα, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο δίνει μια πρώτη απάντηση σε αυτό το ζήτημα. Υπήρξε και μια δεύτερη συνάντηση με εργαζόμενους από τη ΔΕΗ με βάση το εργατικό ατύχημα ενός εργολαβικού που έγινε πριν από μερικές μέρες. Συγγνώμη. Από τη μεριά μας ενημερώσαμε, αυτό το οποίο είπα στο σωματείο είναι ότι προφανώς το αίτημα είναι απολύτως κοινωνικά δίκαιο και από τη μεριά του Υπουργείου Εργασίας θα αναλάβουμε να κάνουμε τις επικοινωνίες που πρέπει να κάνουμε. Γνωρίζουμε ότι η ΔΕΗ έχει στείλει το αίτημα μετά την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και στο Υπουργείο Ενέργειας, γιατί και ο αρχικός νόμος και για τους μόνιμους ΔΕΗ είναι ένας νόμος ο οποίος δεν υπογράφεται από το Υπουργείο Εργασίας. Δηλαδή δεν είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας. Παρ' όλα αυτά, δεν θα πάρουμε από τη δικιά μας μεριά πρωτοβουλία για να επικοινωνήσουμε με τα συναρμόδια Υπουργεία για να προχωρήσει. Επιτρέψτε μου εδώ να πω και το εξής. Για εμάς το ζήτημα της υγείας και ασφάλειας είναι ένα πάρα πολύ κρίσιμο ζήτημα και δεν είναι απλά ένα ζήτημα να λες εργαζόμενος ότι θα δουλεύεις σε μια πολύ επικίνδυνη δουλειά και απλά στο τέλος της μέρας θα σου πάει τόσο άσχημα, θα υπάρχει ένα τέτοιο επίπεδο ανταπόδοσης. Το κρίσιμο είναι το πώς θα καταφέρεις να περιορίσεις συνολικά το επίπεδο των εργατικών ατυχημάτων.
Γι' αυτό το λόγο μέχρι τέλος χρονιάς θα έχει γίνει για πρώτη φορά μετά από 18 χρόνια, τονίζω του 18 χρόνια, πρόσληψη νέων επιθεωρητών στην υγεία και ασφάλεια. Στην υγεία και ασφάλεια η τελευταία φορά που υπήρξε πρόσληψη επιθεωρητή ήταν το 2000 και καταλαβαίνετε ότι όταν έχει μια υπηρεσία η οποία έχει περάσει όλη αυτή την πίεση και όλη αυτή την απαξίωση, προφανώς τα αποτελέσματα θα είναι σε αυτό το επίπεδο τα οποία συζητάμε τώρα.